αστεία μα. Έχει φέρει να καλόγυρη, λέει. Δεν ήταν καλόγυρη τα γνήσια. Νηστεί με εντολή του Θεού. Διότι ο Θεός η πρώτη εντολή ήταν νηστεία. Και δεν ανιστεύουν, παιδιά μου. Δεν με έβλεψε νηστεία που με βλέπει το χρόνο. Δεν με έβλεψε νηστεία. Διότι η μητέρα μου με έμαθε νηστεία παιδιόφεν. Και με τα χρόνια δέκα μου δεν λέω ότι η μητέρα μου τον υποκριτή, ότι παιδιά μου νηστεύω. Αλλά αυτά μεταξύ των γονεί μου, με κρασά την καταγωγή του 20 που γεννήθηκα, αυτά με δείξαν οι γονεί μου μέχρι σήμερα. Αυτά και όλα τα νηστεία είναι το ίδιο Θεό. Ναι, αλλά σπότε νηστεία, ας έχω και ασθένειες από πάνω μου. Είπαν οι γιατροί και οι επίσκοποι. Αυτό που έψεψε μου τα έχω τα δύο όθεν. Μάλλον και νηστεία και αυτή η λεπτοδίαιτα πολύ ωφελεί στο να οπτήσει ασθένειες και σε όλα. Εφόσον οφειλεί όταν ο γιατρός, με συγχωρείτε, ο γιατρός μας λέει πέντε μέρες πάνω μου δεν θα πεις νερό, ούτε με σταγόνα για να κάνω μια θεραπεία, να δούμε το σώμα σου έχει. Πέντε μέρες άντεξα. Πολύ καλό με έχει κάνει. Πόσο μάλλον όταν πιστεύουμε για την ψυχή μας περισσότερο. Να και στο σώμα αυτό παιδική ψυχή αθάνατος. Γι' αυτό αφροντίζουμε την ψυχή μας που είναι πράγμα αθάνατον. Η νηστεία είναι το ίδιο σου. Και ο Χριστός μας συνίστεψε. Κάποτε ένα πρόσωπο παιδιά μου, λέει ότι παπά μου λέει, μου είπαν ότι νηστεία δεν υπάρχει. Και ποιος είπε ότι υπάρχει νηστεία. Ένα πίσκοτο. Θέλω σου πάνω τον διαρέα να ανοίξει το βιβλίο, να δει που υπάρχει νηστεία. Η μη εμπροσυχή και νηστεία. Και τα δαιμόνια και οι αρρώστιες, όλα τα πάντα τα νηστεία της προσευχής. Ο σημερινός ο Άγιος Πρόγραμμος σήμερα. Με νηστεία της προσευχής έτρωγε εκείνος στην έρημο. Και έτρωγε ο Θεός Δαβίδ, που ενούσε με έναν ίδωρο ολόκληρο την εβδομάδα ο Θεός Δαβίδ, στο ασκητήριό του. Μισό μακριά από εδώ είναι το ασκητήριο του Αγίου. Ένα σπίτι που ασκείται το Άγιος μέχρι το μοναστήρι, το 16ο αιώνα, άφησε από τους μοναχούς και ανολυγούν και πήγαν στο ασκητήριό του. Εκεί με το πεταχυλάκι, το θυμιατό του. Και με έναν αντίδωρο περνούσε όλη την εβδομάδα ο Άγιος. Πού ζούσε άλλο με έναν αντίδωρο του. Αλλά νηστεία δεν την έχω σε ευχή, ουράνια, χαρίσμα, καραβοντέ, τον υγείο σε αφός και δύο τρόπο του πεντεχόνισε. Τον οποίο έρωτα τον αυτό, η πολύ θα μα δώσει και ο νερό Άγιο. Το σε ευχή τα διάμεση και νηστεία, αυτό αφαιρούν την ψυχή του ανθρώπου. Του βοηθεί τη ηλία. Λέω ότι ο Σιάχο Βερφό λέει, ο μυροπαθή άνθρωπο αυτό, άνθρωπο λέει, ότι την προσέχει την νηστεία του, έτσι τον τρία χρόνια και εξ μέσα τώρα, ξεραστέ πάτερ και αγαπητά αρχαία, το χθε μα πήραν τηλέφωνο και λέει, πάτερ μου λέει, γέρον τραγουδί, κάνε μια δέση στον Άγιο Δαβίδ, να βρέξει, έχει 1,5 χρόνο να βρέξει λαχονία. Τα πρόβατα, γέροντά μου, τα πρόβατα, αδιπλήθουν με τη γλώσσα του στη γη, να πούν κοντά να βάζει πάνω τρώω το χώμα. Πάτε μου, δεν σκάλαξε. Πάτε μου, λέω, κοίταξε, και επίσκοπο να έρθετε στην επισκοπή σα. Και εσεί, πατέρε, εσεί, να πει τον κόσμο να νηστέψουν, όπω κάνουν τα παλιά χρόνια, και κάνουν και μέχρι σήμερα, να νηστέψουν οι χριστιανοί. Να προσευχηθούν, να μετανοήσουν, να ξυμολογούν οι χριστιανοί και να πάρουν τι αγίε εικόνα, τα ιερά δίψανα, να μου λιτανία. Και με την πίστη με την προσευχή μας, ο Χριστός θα μας το δώσει. Έτσι κάναμε και στην Μικρά Ασία την πατρίδα μας, μας έλεγε η μητέρα μου. Και το ίδιο και εμείς τόσο στο χωριά. Παίρνουν τα Άγια Λείψανα, Σεβαστέ Πατρί Νικόλαι και αγαπητέ Χριστό, αδερφέ, παίρνουν τα Άγια Λείψανα. Με σύγχρονο, μόλις θα βγουν τα Λείψανα από το μοναστήρι, ένα συνεφάκι στο χωριό που έπρεπε να πάρουν τα Άγια Λείψανα και βρέχει στα σύνορα εκεί του χωριού που έπρεπε να πάρουν τον Άγιο. Και βρέχει και δίνει την ευλογία του. Και να μην βρέξει μαζί τη δροσιά, δεν ευλογεί ο Θεός. Αλλά παιδιά μου έχουμε ανάγκη τη βοχή. Και έχω ανάγκη η έδρα και τη προστασία, γιατί οι φίλοι μας ανάγκη έχουν. Γι' αυτό είναι όλα ξεματιών των ανθρώπων. Γι' αυτό κοντά στον Χριστό και κοντά στους πατέρες Εκκλησίας. Διότι με συγχωρείτε, η Εκκλησία βρίσκει την υγεία, την παλιά σφαιρία της ψυχής μας. Να νηστεύετε, μην την ακούτε που λένε, δεν νηστεία τίποτε, τα λένε καλόγια. Δεν λένε καλόγια τα λένε. Γιατί ο Θεός, η πρώτη εμπειρία του ήταν νηστεία, καθώς ο Χριστός μας ενίστευσε, μπορεί να πούμε ότι νηστεύω. Και τρώμε τόσα, τόσα. Τα νηστεία, παιδιά μου, δεν κάνουμε εμείς. Όταν τρώμε σκοτώσκα, τα σφαγητά, έστω αλάβα, έστω με σκοτώσκα. Υπάρχουν νηστείς αφαλήτα πολλά. Αρκεί όταν φυλάει την υγεία του. Και να έχει ό,τι θέλει να νηστέψει. Πότε δεν έγραψε νηστεία, δεν έχει πρέπει να ζω στη γη. Ούτε να δικήσει ποτέ ο Θεός. Λέει και ένας άνθρωπος ένας. Σε άνθρωπος λέει, εφού είναι πατριά που λέει, αγαπά το Θεό και τους Αγίους και τον Όσο Ιωδί και πιστεύει στα ιερά δίψανα και στις εικόνες και στην στο Θεό. Γιατί ο Θεός εγκάταψε και πίσω στο νοσοκομείο, θα μας χωρίσει εγχειρήσεις. Γιατί ο Θεός δεν θα ταπεινωθώ. Αλλά πάλι μου ήρθε ευχαριστώ η Βαδί και από εκεί που είπαν ήταν σοβαρές αρρώστιες δεν είδα. Έχω καρδιά, έχω πολλές παθήσεις. Αλλά δεν απολογίζω τα παλιά του ίδιου όπως την μέρα σαν δόξα δεν τα απολογίζω καθόλου. Βλέπω κάθε μέρα στον πάγο ότι είμαι θνητός άνθρωπος. Αλλά μέσα από το θνητός σαρκείο θα έρθει η ψυχή για θάνατος. Φροντίζω για την ψυχή μου που είναι πράγμα αυτά. Δεν παιδιά μου και εσείς να φροντίζω για την ψυχή σας. Φροντίζω στους πατέρες της Εκκλησίας και ο Χριστός μας όταν πήγαν 10 λεπτοί και είπαν βέβαια στον Χριστό να τους θεραπεύσει. Ο Χριστός θεράπευσε. Θα τους έρθει στους ιερείς. Να πάτε στους ιερείς. Που πήγαν στους ιερείς. Όταν θάνατος έγινε καθαρίστηκαν.